σύστημα απάτης έπεσε μια 52χρονη στα Χανιά, η οποία έδωσε τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής της σε άγνωστο δράστη, ο οποίος συστήθηκε ως βοηθός του λογιστή της και ζήτησε τα προσωπικά δεδομένα της με το πρόσχημα ότι επρόκειτο να της καταβληθεί επίδομα. Σύντομα, η γυναίκα διαπίστωσε πως 3.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά από τον λογαριασμό της. Πρόκειται για το έκτο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα στην Κρήτη. Υπάρχει πρόβλημα. Το έχω ακούσει περιπτώσεις. Και ειδικά με τα links αυτά που στέλνουν σε social media κλπ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την 52χρονη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος την περασμένη Παρασκευή. Χαμός γίνεται μακριά από κάρτες και από μηχανήματα για να μην έχουν εμπιστοσύνη πουθενά. Είναι πολλά, γίνονται πολλά κρούσματα έχουν φανεί. Προσοχή θέλει πολύ πάντως. Και στα ίντερνετ τις παραγγελίες που κάνουν για αυτά θέλει μια προσοχή. Εγώ το θεωρώ χαζό να δώσει κωδικό ενώ ξέρεις πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Την περασμένη Πέμπτη, εξάλλου, μια 57χρονη στο Ηράκλειο είδε να κάνουν φτερά από τους λογαριασμούς της, συνολικά 3.100 ευρώ. Η γυναίκα δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν άγνωστο που ισχυριζόμενος ότι δεν δικαιούται το επίδομα επιστροφής φόρου, την έπεισε να καταβάλει το ποσό των 2.300 ευρώ. Επιπλέον, ο δράστης πραγματοποίησε με τους κωδικούς της αγορές συνολικής αξίας 800 ευρώ. Ποτέ οι τράπεζες δεν ζητάνε λογαριασμούς, δεν ζητάνε κωδικούς. Ο λογιστής ποτέ δεν ζητάει τους κωδικούς τάξης, οπότε θα πρέπει να είναι όλοι οι πολίτες υποψιασμένοι. Στα τέλη Μαΐου, απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 45.000 ευρώ από 58χρονο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη εταιρείας εμπορίας γεωργικών εφοδίων με έδρα της Αρχάνες. Παρά τις συνεχείς συστάσεις και τις οδηγίες προς τους πολίτες, τόσο από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος όσο και από τις τράπεζες, οι ηλεκτρονικές απάτες καταγράφονται με ανησυχητική συχνότητα και με τους επιτίδιους να εφευρίσκουν νέους τρόπους για να πείθουν τα θύματά τους.